Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα. Πάμε σε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, μείζον μάλλον, και θέλω να το συνδέσω με αρκετά πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή, να ξεκινήσω καταρχήν με αυτή τη διακήρυξη φιλίας, η οποία υπεγράφει πέρυσι το Δεκέμβριο και έχει βρει, αν θέλετε, μία δυναμική σε διάφορα σκέλη αυτά που λέμε ήπιας πολιτικής. Δηλαδή, έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα στο Visa at the Gate. Έχουμε δηλαδή επισκέπτες από την Τουρκία οι οποίοι απολαμβάνουν τα ελληνικά νησιά πάρα πολύ όμορφα. Παράλληλα, έχουμε και πολύ μεγάλα ζητήματα τα οποία περνάνε με μία αντίδραση από την Τουρκία. Δηλαδή, ανακοινώνει η χώρα μας την ίδρυση θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο και η Τουρκία βάζει φρένο, είτε αντιδρά, είτε ανακοινώνει η ίδια θαλασσία πάρκα, είτε προτείνει η ίδια θαλασσία πάρκα στην περιοχή του Αιγαίου. Και βεβαίως, δεν έχουμε λησμονήσει την τελευταία ανάπτυξη, η οποία έγινε και ανακοινώθηκε χθες. Άρα λοιπόν σε αυτά τα ζητήματα η Τουρκία πάντα έχει μία, αν θέλετε, δράση, έχει μία αμυντική, επιθετική στάση, είναι μία πραγματικότητα. Μπορεί να το πει κανείς όπως θέλει. Παράλληλα, σε αυτά τα ζητήματα έχουμε και αυτό το οποίο λέγαμε στον πρόλογο της εκπομπής μας, ότι το ελληνικό κράτος, δυστυχώς, πολλές φορές αποφασίζει χωρίς να έχει εκείνα τα εργαλεία προκειμένου να παρακολουθήσει μια εξέλιξη. Βλέπουμε τρομερά πράγματα να συμβαίνουν στο θέμα που έχει να κάνει με την αξιοποίηση των παραλίων. Από την άκρατη ασυδοσία πήγαμε στην υπερβολή και γίνονται απίστευτα πράγματα αυτόν τον καιρό. Και εδώ είναι ένα θέμα. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά σε αυτό το μέρος της εκπομπής να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει άριστα τα ζητήματα αυτά και όλα τα μεγάλα ζητήματα του τόπου. Είναι ο κύριος Νικολός Φαρμακίδης, πολιτικό μηχανικός. Έχει διατελέσει επί πάρα πολλά χρόνια επικεφαλής διαφόρων θεσμικών οργάνων. Και βεβαίως, εγώ είχα την εμπειρία συνεργαστούμε μαζί με την ιδιότητα του προξένου της Ιταλίας, όπου νομίζω ότι πήγε εξαιρετικά το ιταλικό αποτύπωμα ή το συνέχισε στα 12.00. Καλησπέρα κύριε Φαρμακίδη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε όλους, σε όλους ακούρατε μας. Λοιπόν, μαζί μας ο κύριος Σπύρος Σπυρόπουλος παραμένει, γιατί και αυτός έχει εμπλοκή στα ζητήματα και από την πλευρά του Δήμου της Ζόδου τα γνωρίζει. Έχει και την ιδιότητα του οικονομολόγου, του φοροτεχνικού, ξέρει και διάφορα ζητήματα, διαγωνισμούς και τα υπόλοιπα. Και αντιδήμαρχος ακίνητης περιουσίας. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω από τον κύριο Φαρμακίδη με αφορμή αυτό το οποίο είπε σε ένα εξαιρετικό άρθρο το οποίο δημοσίευσε πριν από 1,5 περίπου μήνα. Δηλαδή, το πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει το ΤΕΕ στο γροταξιτικό της θάλασσας. Και είναι, αν θέλετε, μία προοπτική την οποία δεν έχουμε εξετάσει, δεν έχουμε αποτυπώσει, δεν έχουμε εφαρμόσει σε αυτή τη χώρα, εξού και έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Λοιπόν, συνοπτικά, κύριε Φαρμακίδη, βάλτε μας λίγο στο πνεύμα. Συνοπτικά. Καταρχήν να πούμε ένα πράγμα που δεν είναι δεδομένο σε όλους. Ότι βρισκόμαστε μέσα σε ένα περιβάλλον που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι ένα περιβάλλον sui generis. Δηλαδή δεν είναι ένα κράτος, δεν είναι κάτι αυτά που εμείς βλέπουμε γύρω μας και άρα πολύ και πιστεύουμε ότι ενδεχομένως κάποια πράγματα να μπορούν να λυθούν εκεί ενώ δεν λύνονται με κανένα τρόπο γιατί δεν μπορεί να τα λύσει. Αυτή η εισαγωγή έχει ένα βασικό στόχο. Μπορεί να μιλάμε, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα καινούριο θα λέγαμε αιώνα, όπου της δίνονται τεράστιες δυνατότητες, τις οποίες δεν μπορεί και δεν θέλει ενδεχομένως να αξιοποιήσει. Και βέβαια συνεπικουρούμενη, μάλλον πιεζόμενη ίσως και λίγο, από τους λεγόμενους φίλους μας ή αν θέλετε, όπως και να τους λέμε, ξέρω εγώ, τους Ευρωπαίους. Ναι. Γιατί δεν θέλει όμως, δηλαδή ανακοινώνει ουσιαστικά η χώρα την εντυμολογία θαλάσσιων πάρκων. Υπάρχει μια αντίδραση από την Ευρώπη, γιατί δεν θέλει η χώρα, γιατί το κάνει, δηλαδή το κάνει απλά αν θέλετε για τις εντυπώσεις. Υποθέτω είναι πολύπλοκο το θέμα. Ναι. Και ίσως να μην είναι, ας το πούμε έτσι, και εύκολα συζητήσιμο. Ναι, το καταλαβαίνω. Έτσι, αυτό καταλαβαίνω, γιατί αυτό που λέτε. Μπαίνουν πολλά πράγματα στη μέση, δηλαδή βλέπουμε πράγματα πολύ παράξενα.
εκεί που είναι κάτι, ένα πολύ απλό πράγμα να γίνει, βλέπουμε να μην γίνεται και όταν ψάξουμε λίγο παραπάνω γιατί δεν έγινε, προφανώς θα βρούμε κάποιον, κάποιο στέλεχος, κάποιον παράγοντα, κάποιον ο οποίος ουσιαστικά δημιούργησε ίσως για ίδια ωφέλη το πρόβλημα. Ναι, άρα ουσιαστικά αυτό. Πάμε στην ερήση του αείμνηστου Αθανάκη Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι πράγματα τα οποία λέγονται δεν γίνονται και πράγματα τα οποία σε αυτή την ρήση φαντάζομαι πηγαίνουμε. Και κάτι χειρότερο θα έλεγα στα χρόνια τα δικά μας που δεν τα πρόλαβε ευτυχώς ο αείμνηστος Καραμαλής. Γιατί τώρα και πολλά πράγματα πουλιούνται. Ουσία... Σας ρωτώ γιατί συχνά πυκνά τοποθετήσετε και κάνετε και αναλύσεις που νομίζω ότι βρίσκουν και έδαφος σε πολύ μεγάλες εφημερίδες και τα εθνικά ζητήματα. Έτσι, το συνδέουμε όλο αυτό το ναι. Και αυτό πλέον, για το οποίο το θέμα που βάζετε τώρα, κυρίως αυτό του χωροταξικού σχεδιασμού, είναι ένα μεγάλο εθνικό θέμα. Ναι. Ένα τεράστιο εθνικό θέμα, μια τεράστια εθνική ευκαιρία, την οποία εμείς δεν θέλουμε να... έχω κάποιες ελπίδες ότι ενδεχομένως πάμε λίγο διαφορετικά. Γι' αυτό μάλιστα στο άθρο μου αφήσαμε ένα υπονοούμενο ότι μήπως είναι ένας τακτικισμός. Δηλαδή, αλλά θα μπούμε στην ουσία. Ναι, δεν θέλουμε ή δεν μας αφήνουν ακόμη και εταιρεία ή αν θέλετε οι Αμερικανοί παζαρεύουν προκειμένου να μπει αυτή η ιδέα η οποία έχει πέσει κατά καιρούς της συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου. Έτσι. Αυτό που φοβάμαι πολύ είναι ότι έγραψε ένα άθρο στην εφημερίδα στο πρώτο θέμα της 7 του Μάρτη. Το θυμάμαι, το έχω κρατήσει. Αυτό λοιπόν λέει το εξής με απλά λόγια, ότι φοβάμαι πως η Δωδεκάνησος πάλι θα είναι η εφηγένεια του ελληνικού έθνους. Και ενώ έχουμε μπροστά μας λοιπόν ένα... Ναι, αυτό που το εστιάζεται... Το περιέγραψα ακριβώς ιστορικά, όπως έγιναν από την Επανάσταση και μέχρι τις ημέρες μας. Και το εστιάζω στο γεγονός, αυτό που δείχνετε τον χάρτη αυτής της στιγμής, αυτό το γεγονός το εστιάζω ακριβώς. Ότι δηλαδή αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως, μήπως μπορεί κάποιοι να έχουν σκεφτεί να παζαρέψουν εις βάρος μας. Βλέπουμε και την εικόνα η οποία είναι του Ταγί Περντογάν να παρουσιάζει το τουρκολιβικό σύμβολο. Ακριβώς. Στο οποίο είναι και βασιζόμενη σημερινή ναύτεξ, έτσι, και εννοώ τη σχέση των δύο χωρών. Έχουμε λοιπόν κάποια βασικά θέματα. Ναι. Ένα από τα βασικότερα θέματα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η λεγόμενη ΑΟΣ. Η οικονομική, ας το πούμε έτσι, ζώνη των θαλασσών, η οποία ουσιαστικά, γιατί και το ξεκίνησε η ίδια η Ευρώπη με μια... με μια μελέτη που έκανε το Πανεπιστήμιο της Σεβίλης. Αυτός ο χάρτης που βλέπουμε της ΑΟΣ, τον βλέπουμε συχνά πυκνά σε διάφορα τηλεοράσεις, σε εφημερίδες κτλ. Τον έχει φτιάξει λοιπόν το Πανεπιστήμιο της Σεβίλης. Είναι ένα αντικειμενικό θέμα, όπως ακριβώς θα έπρεπε να είναι βάση του διεθνούς δικαίου της θαλάσσης, πώς θα έπρεπε να χωριστούν τα θαλάσσια ύδατα στην Ανατολική Μεσόγειο. Με βάση τη μέση γραμμή, έτσι. Βάση τη μέση γραμμή και τη μέση απόσταση. Ουσιαστικά η Δωδεκάνησος, γιατί βέβαια κάποιοι μιλάνε για Δωδεκάνησο, είναι ένα άσχημος όρος Δωδεκάνησος, είναι ένα όρος που μας έδωσαν οι Ιταλοί γιατί τους βόλευε. Τότε βόλευε λίγο και εμάς και τον πήραμε. Οι νότιες σποράδες είναι ο σωστός όρος και οι νότιες σποράδες δεν είναι Δωδεκανησιά, ούτε 14. Είναι 765. Σωστά. Καταγραμμένα όλα ένα-ένα από τους Ιταλούς. Όλα αυτά λοιπόν τα νησιά έχουν μια... Άρα και η απάντηση σε αυτό το οποίο επικαλούνται συχνά πυκνά οι Τούρκοι ότι υπάρχουν γκρίζα νησιά, δεν υπάρχει, ενώ είναι καταγεγραμμένα γκρίζα. Και στην ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ των δύο είναι τα νησιά παρακείμενα νησίδες. Έτσι, όχι, απόλυτα εγγεγραμμένα. Ναι, άσχετα που είναι γραμμένες στις αυτές, αλλά η Ιταλική διοίκηση κάθισε και κατέγραψε ένα-ένα τα νησιά με το όνομά τους. Ουσιαστικά η Ιταλική διοίκηση έδειξε ότι ο Δωδεκάνησος δεν είναι ένα σύμπλεγμα, αλλά είναι πολλά συμπλέγματα, πολλές πολυνησίες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και νομική και ουσιαστική. Ωραία, αυτό το στοιχείο γιατί δεν αξιοποιείται και κατά καιρούς, ακόμη και σε επίπεδο, εγώ διάβασα τη λέτε εσείς, ακόμη και σε επίπεδο καθηγητών που ρωτάμε, ένθεν κακήθεν δηλαδή και από τις δύο πλευρές, υπάρχει η πρώτη αναφορά ότι περιλαμβάνει η περίφημη συνθήκη των Παρισίων και δεν υπάρχουν αυτά που λέτε εσείς, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι η Ιταλία όχι μόνο τα νησιά είχαν καταγράψει, αλλά και κάθε ριάκι το υπάρχει στον τόπο μας, σε όλα τα νότια σποράδες, όπως λέτε εσείς. Είναι καταγραμμένα επίσημα. Βεβαίως.
Βεβαίως. Και μάλιστα ακούω κάποιους καθηγητές που λέτε, μα όχι, που λένε το εξής, η Τουρκία δεν δέχεται αυτή την συνθήκη μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας, διότι λέει δεν πήρε αριθμό πρωτοκόλλου στην κοινότητα των εθνών. Λάθος. Πήρε. Μάλιστα. Εγώ ανοίγω τον κατάλογο των αποφάσεων της κοινότητας των εθνών και την βρίσκω κανονικά κατεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνίες. Δεν κατάλαβα γιατί το λένε αυτό. Ναι. Άρα για να πιστέψουμε λίγο, θεωρείτε εάν και εφόσον η χώρα αποφασίσει και υπάρχει εκείνη η πολιτική βούληση να χορδετήσει να κάνει τον θαλάσσιο χορταξικό σχεδιασμό, θα είναι η απάντηση σε πάρα πολλά αιτήματα ή αν θέλετε απαιτήσεις ή προαπαιτούμενα και των διεθνών οργανισμών, αλλά και απάντηση στις αιμονές της Τουρκίας. Και δεν είναι, ναι, εκτός ότι θα είναι απάντηση σε αιμονές της Τουρκίας, είναι και κάτι που... Είναι μια τεράστια ευκαιρία για μας, γιατί μέχρι τώρα λοιπόν μιλάμε για γκρίζες ζώνες, για γκρίζα πράγματα, όλα γκρίζα. Αυτή εδώ η διαδικασία του χωροταξικού σχεδιασμού της θάλασσας λοιπόν, είναι μια διαδικασία που την επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία ως συνδεδεμένο μέλος με την Ευρώπη είναι υποχρεωμένη να την ακολουθήσει. Και σε κάθε περίπτωση, αν έχει αντιρρήσεις, θα πρέπει να προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Αυτό εδώ μας δίνει ένα τεράστιο ατού. Δηλαδή, ουσιαστικά βάζει και την Ευρώπη, που πολλές φορές αλληγορεί υπέρ της Τουρκίας, έτσι, ολιγορεί μάλλον υπέρ της Τουρκίας, και πολλές φορές την βρίσκουμε και απέναντί μας. Άλλωστε, ο Νίτσε το έλεγε, το γράφει στο βιβλίο του λοιπόν για την γέννηση της τραγωδίας, ότι... δεν καταφέραμε μέχρι τώρα να βρούμε ένα κόνιο να καθαρίσουμε αυτούς τους Έλληνες να φύγουν από τη μέση που μας τυρανάνε. Και πάντα θα τους τυρανάμε. Αυτό είναι το κακό μαζί μας και μαζί τους. Και πάντα θα μας βλέπουν σαν αντιπάλους και σαν εχθρούς. Και δεν υπάρχει πολίτες να έχουμε φίλους. Άρα, κύριε Φαρμακητή, λέτε ότι επιστημονικά υπάρχει εκείνη η δυνατότητα να απαντήσουμε στα εθνικά ζητήματα. Αλλά υπάρχει πάντα αυτό το κεφάλαιο που ακούει στον όρο πολιτική, όπου εκεί έχουμε τα όποια πισωγυρίσματα ή μη εφαρμογή. Έτσι, βλέποντας και πλάνα από ελληνικά νησιά και από πετρέλαια και όλο αυτό το οποίο συμβαίνει έτσι, στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο. Δεν ξέρω, προκειμένου, εγώ πιστεύω ότι δεν φταίει μόνο η πολιτική. Εγώ πάντα το λέω και το ξελέω. Δεν φταίνει η πολιτική, πιστεύω εγώ. Φταίει το στελεχειακό δυναμικό. Ναι. Γιατί ο πολιτικός, για να μπορέσει να αποφασίσει, να μπορέσει να κάνει τίποτε, πρέπει να έχει ένα στελεχειακό δυναμικό ικανό να μπορέσει να του δίνει λύσεις. Ναι. Αν λοιπόν το στελεχειακό δυναμικό δεν είναι σε τέτοια θέση, είναι, δηλαδή, το βλέπουμε παντού. Δηλαδή βλέπουμε ένα σχεδιασμό που ξεκίνησε επί Τρίτσι, όταν εγώ είχα ξεκινήσει ακριβώς την καριέρα μου στο δημόσιο, θα λέγαμε, σαν υπεύθυνος παρακολούθησης των μελετών χωροταξικού σχεδιασμού σε όλο το Νότιο Αιγαίο. Και ήταν τότε ο Τρίτσις λοιπόν υπουργός, και μετά από μερικούς μήνες διαφόρων συνεδριάσεων και αυτά που κάναμε, είπα στον υπουργό τότε, κύριε Υπουργέ, δεν έχετε στελεχειακό δυναμικό ικανό να αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο έργο. Μιλάμε δεκαετία του 80, έτσι έχουν περάσει δηλαδή 35 χρόνια. Ακριβώς. Και ακόμη χωροταξιού σχεδιασμού στα νησιά μας δεν έχουν. Για αυτό το λόγο. Βεβαίως. Είναι αυτός ο λόγος. Δηλαδή, άμα μια πολεοδομία παραδείγματος χάρη δήμαρχος δεν θέλει να σχεδιάσει, ό,τι και να λένε οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, δεν θα σχεδιαστεί ποτέ τίποτα. Άστε. Απλά είναι. Λοιπόν, κύριε Σπυρόπουλε, ακούσατε τον κύριο Φαρμακίδη, έβαλε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Στη συνέχεια θα πάμε και στο θέμα που έχει να κάνει τις παραλίες, βλέποντας και μία εικόνα από τη σημερινή κατάσταση. Και εγώ οφείλω να σας πω ότι προημερών έκανα μία προσπάθεια να εκδράμω προς την Νότια Ρόδο. Απογοητεύτηκα με την εικόνα την οποία συνάντησα στην Νότια Ρόδο. Μου θυμίζει λίγο ένα τοπίο τις ημέρες μετά τον πόλεμο. Μια αναρχία παντού, μια εικόνα η οποία δεν είναι θετική και δεν αφορά μόνο την τοπική αυτοδιοίκηση, αφορά και την ίδια την κοινωνία, έτσι. Και μια εικόνα στις παραλίες για διάφορους λόγους, εάν κανείς αναζητήσει οργανωμένη παραλία προς την περιοχή μετά από τη Λίνδο, νομίζω θα πρέπει να πάρει μαζί του τον Ιντιάνα Τζόουνς για να βρει. Ναι, να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Είμαστε 5 πρώην αυτοδιοικητικοί που κατέχαμε και θέσεις αντιδημαρχίας. Ο κύριος Χρυστοδούλος Σάββας, ο Βιρίνης ο Θανάσης, ο Καραταπάνης ο Σάββας, εγώ και ο κύριος Βιρίνης και ο κύριος Ιωσήφ και ο κύριος Καλαποδάκης. Αυτοί που προανέφερα από πέρυσι και πρόπερσι έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση σχετικά με τις παραλίες του νησιού.
Η εικόνα βέβαια που, στην οποία αναφέρεστε έχει να κάνει και με άλλα πράγματα πέραν των αλλαγών που βιαίως και ίσως σωστά βιαίως πάρθηκαν και έγιναν. Έχει να κάνει και με τις φωτιές έτσι, στην περιοχή που αναφέρατε και έχει να κάνει και με την κολλησιεργία του δημοσίου να διεξάγει τις διαγωνισμούς τους συγκεκριμένους για να πάρουν τα πόστα συγκεκριμένοι επιχειρηματίες. Εμείς όμως με την επιστολή μας θα τονίσω το εξής. Από πέρυσι, πρόπερσι έχουμε αναφέρει δημοσίως, έχουμε προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά ξέρετε, κάποια πράγματα πρέπει να ακουστούν από ανθρώπους που βρίσκονται στην κεντρική διοίκηση και τα υπουργεία. Οι Δήμοι μπορούν να εισηγηθούν, μπορούν να φάνουν αρρωγή, δεν μπορούν να εφαρμόσουν όμως ούτε να αλλάξουν τους νόμους που ισχύουν στα χρηματολόγια, στις παραλίες κτλ. Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, όλα από το κεντρικό κράτος, όσον αφορά τους Δήμους, όλα τα εργαλεία που έχουν οι Δήμοι τα έχουν τεραβήξει το χαλί κάτω από τους Δήμους και τα έχουν πάρει. Μιλάμε για τα έσοδα της παραλίας, μιλάμε ότι. Αλλά το κυρίως πρόβλημα βρίσκεται στο ότι για να λυθεί ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχουμε με τις παραλίες μας και ο κόσμος είναι διχασμένος. Mm-hmm. Έτσι. Και υπάρχει μια χαοτική κατάσταση, πραγματικά υπάρχει μια κακή κατάσταση με τις παραλίες και πριν και τώρα. Mm-hmm. Έχει να κάνει στο ότι δεν ακολουθήθηκαν τα βήματα που είπαμε από την αρχή εξ αρχής και τα οποία δειλά-δειλά από το κεντρικό κράτος έχουν υποθεί στην ΚΕΠ, στην Κεντρική Ένωση Δήμων κτλ. Ποια είναι αυτά, πρώτον. Δώστε μου τη δυνατότητα να πάω σε διαφημίσεις αναγκαστικά. Στο κυριότερο κομμάτι με κόβετε, αλλά. Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα ξεκινήσετε και τα βασικά για να έχουμε τη δυνατότητα αμέσως μετά να δούμε και κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Θα κάνουμε και μία σύνδεση, ελπίζω να πάνε όλα καλά και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, να δούμε μία ενδεικτική εικόνα η οποία αφορά μία παραλία όπου εφαρμόστηκε ο νόμος. Δηλαδή είναι γνωστό ότι στην περιοχή της Αγίας Αγάθης, λέω ένα παράδειγμα. Γιατί ξέρετε, απασχολεί πολύ έντονα. Ο νόμος είναι αναχρονιστικό. Συζητήσουμε και έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ τον Νικολότο Φαρμακίδη, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει την κάθε λεπτομέρεια σε αυτά τα ζητήματα. Σε διαφημίσεις επιστρέφουμε.